εσύ είσαι η ίδια πάντα. Έλα και εσύ ίδιος είσαι. Σταμάτα, κάτσε και η φωνή σου. Αν κλείσω τα μάτια, νομίζω ότι μπορεί να σε ακούω να τραγουδάς. Βγάλε αυτό το τραγούδι, παιδί μου. Τον Κώστα τον Ευρυπιώτη έχουμε. Δεν έφερα τον Άγριο Ροκά. Γιατί το λες αυτό, ποιος είναι ρόκ, είναι μέσα σε όλα. Θέλω να πω εσύ, ένα, όταν κλείνω τα μάτια μου, ξεσκέτουν, σκέτουν να τραγουδάς, ας πούμε, τόλοι. Ναι. Νομίζω ότι αν κλείσω τα μάτια μου θα σε ακούσω πάλι να τραγουδάς το όλοι και να το κάνεις και ακριβώς. Ναι, και έπρεπε να μπω μέσα και να σου πω «Την άχης τα χατέ, κυρά του Δειλινού». Τον αστεριών, μάλλον. Τον αστεριών, ναι. Τον αστεί τραγούδια έχεις πει, δηλαδή πραγματικά, ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Ναι. Εσύ, εμείς πώς συνεργαστήκαμε τότε, πώς έπεσε ο ένας πάνω στον άλλον και δουλέψαμε μαζί τόση σεζόν, 2-3 χρόνια μαζεμένα. Δεν ξέρω, έπεσε ένα τηλέφωνο. Να έρθω ως καλεσμένος. Καλεσμένος και έμεινες, αλλά πώς, ναι, αλλά δεν θυμάμαι, τι είχαμε κάνει. Πρώτα απ' όλα οι δυο μας είχαμε βρεθεί σε κάποιο γύρισμα. Σε γύρισμα? Σε γύρισμα ενός σύριαλ της Ελένη της Ράντου. Σε γύρισμα της Ράντου. Ναι. Εγώ και εσύ παίξαμε μαζί στη Ράντου. Παίξαμε μαζί, ναι. Πλάκα κάνεις τώρα. Έκανες μια ιδιαίτερα απ' έξω από το γραφείο και εγώ περίμενα το γιατρό να με θεραπεύσει. Ναι, αυτό ξέρεις τι είναι αυτό που μου λες. Αυτό ήταν μέγκα. Κάπνιζα, ναι. Αυτό ήμουν ακόμα στο μέγκα. Ένα τσιγάρο και έλεγα: Ο γιατρός είναι εδώ. Αργεί ο γιατρός. Μόνο. Εγώ τι έλεγα. Μα περιμένετε, θα έρθει η σειρά σας. Ξέρετε όπως και τώρα. Είχαμε παίξει μαζί εκεί. Και μετά πολύ ευγενικά είχα ένα πουκάμισο χαβανέζικο και ένα μηχανάκι. Παπί είχα τώρα μια πάπια κατοστάρα και μου έβαλε το πουκάμισο μέσα στο αυτοκίνητο στην Πεμβέ την κόκκινη και μου το πήγε μέχρι τον Καρέα. Εγώ έρχομαι με το μηχανάκι. Και εγώ σου πήρα το πουκάμισο. Ναι, και με άφησε εκεί. Και εγώ σου πήρα το πουκάμισο. Ναι, και. Γιατί στο πήρα, παιδί μου. Ήθελε να με βοηθήσει, να με εξυπηρετήσει. Ένα πουκάμισο. Και γιατί σε πήρα και σε ένα ολόκληρο. Δεν πήρα ένα πουκάμισο. Μα πρόλαβε ιστορία. Δεν πήρα. Βρε, τι θυμάσαι, ρε Κώστα. Τώρα μιλάμε για 1990. Δεν λες, δόξα τω Θεώ. Πότε δουλέψαμε μαζί το 96. 96, 97, 98. 98, ναι, τότε ήμουν στο Εθνικό, είχες έρθει να δει την παράσταση. Τι μισή μου και παράσταση. Το Βήρα της Άγκυρας. Το Βήρα της Άγκυρας, μπράβο. Ναι. Τι ωραία παράσταση, φοβερή. Μεγάλη, σπουδαία παράσταση. Το ρέπα Παπαθανασίου είναι σαν και αυτό που μπράβο. Παίζουμε τώρα το έργο. Από τότε είχε να με φωνάξει. Αλλά και τώρα πάμε εφάμιλα με την παράσταση του Εθνικού τότε. Θα τα πούμε, θα τα πω εγώ καταρχήν γιατί ήμουν εκεί και τώρα πια έχω και άποψη. Γιατί το έχω δει το έργο, κατάλαβε. Αλήθεια, αισθάνομαι συγκινημένο. Κι εγώ. Γιατί. Τι μπορώ να το εξηγήσω. Λίγο έχω. Λοιπόν.